την οχιά και την 39χρονη, η οποία τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο σύμφωνα με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Νοσηλεύτηκε στη Β' ΜΕΘ, μονάδα εντατικής θεραπείας. Την δάγκωσε ένα φίδι, μία οχιά. Και είναι σταθερή η κατάστασή της, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να δούμε το περιστατικό και το χρονικό από την αρχή. Είναι το περίφημο αναφυλακτικό σοκ, φόβος και τρόμος των γιατρών. Και από καθαρή τύχη και μόνο σώθηκε η 39χρονη, καθώς άμεσα στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για δευτερόλεπτα και από καθαρή τύχη και μόνο δεν έχασε τη ζωή της η 39χρονη. Θέλω λίγο να πάμε στον ερευνητή περιβάλλοντος και μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης για την άγρια ζωή Καστοριάς. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές, έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Την καλησπέρα μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα από την όμορφη αλλά βροχερή Καστοριά. Εξίσου και στο Ηράκλειο οι καιρικές συνθήκες είναι εκτός τόπου και χρόνου, θα λέγαμε. Καμία σχέση με την Κρήτη και το Ηράκλειο περασμένων ετών. Με βροχή και εμείς ξυπνάμε κάθε πρωί και με ένα ψιλόβροχο που μας έχει εκνευρίσει, η αλήθεια είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάμε λίγο τώρα στο θέμα. Κοιμόμαστε με βροχή, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της οχιάς. Ελοχεύουν κίνδυνοι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αυτό που είπα και στην αρχή, ότι από καθαρή τύχη και μόνο δεν είχαμε μία απώλεια ζωής. Ναι, ήταν μία εθελόντρια από ένα σταθμό περίθαλψης εκεί στην Θεσσαλονίκη. Προσπάθησε να βοηθήσει. Ήταν μία εθελόντρια που συχνά μεταφέρει κάποια ζώα. Έτσι λοιπόν εκείνη την ημέρα κλήθηκε να μπορέσει να πάει να απεγκλωβίσει ή να πάρει ένα ζώο, ένα φίδι ουσιαστικά, μια οχιά, μια βιπέρα αμοντίτες όπως λέγεται στα λατινικά, από μια σχολική μονάδα. Δυστυχώς όμως ίσως να μην είχε τα κατάλληλα μέσα, ίσως να μην πρόσεξε εκείνη τη στιγμή, ίσως να ήταν και κακιά η ώρα όπως λένε, δαγκώθηκε από το φίδι, έπαθε ένα αναφυλακτικό σοκ και στη συνέχεια ήταν διασωληνωμένη για ημέρες στην εντατική σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι γνωρίζω και ότι πάει σταθερά η υγεία της και καλύτερα μπορώ να πω, ας ελπίσουμε και να ευχηθούμε να είναι καλά. Βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε, αν και εκεί στην Κρήτη δεν έχετε οχές από ό,τι γνωρίζω, δεν έχετε στην περιοχή σας, έχετε 4 είδη φιδιών που αυτά, εκτός από το ένα που έχει πολύ αμυδρό να το πούμε δηλητήριο και είναι και οπισθόγλυφο, δεν μπορεί να κάνει τη ζημιά που κάνει μια οχιά. Έτσι λοιπόν όμως δεν πάβει να είμαστε εκεί που κάποιο φίδι μπορεί να έχει φάει κάτι πριν και να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, πρέπει να προσέχουμε να καθαρίζουμε τα χόρτα στην περιοχή που ζούμε ή στο οικοπεδό μας, στο χωράφι μας. Όταν μετακινούμε κάποια ξύλα, πέτρες, μπάζα, οτιδήποτε, πρέπει να φοράμε τα κατάλληλα γάντια, γιατί στην περίπτωση αυτή και εθελόντρια, παρόλο που φορούσε γάντια, δεν φορούσε τα κατάλληλα γάντια, ώστε τα δόντια της οχιάς διαπεράσαν το γάντι και, και έγινε η έχηση του δηλητηρίου μέσα στο χέρι της, νομίζω. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Και βέβαια να γνωρίζουμε ότι αν έχουμε κάποιο τροκτικά στο σπίτι μας, αυτό είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα φίδια. Αν λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα πρόληψης, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απ' την άλλη όμως να κατανοήσουμε, γιατί μετά αυτό το περιστατικό έχει πέσει ένα ανελαίτητο κυνήγι προς τα αυτά τα θαυμαστά και θαυμάσια, θα έλεγα, ερπετά. Τα φίδια που είναι μέρος της φύσης, είναι κρίκος της αλυσίδας της φύσης, που παίζουν σημαντικό ρόλο σε ωφελημότητα πάνω στη γη. Έτσι δεν πρέπει να τρομάζουμε και να βλέπουμε το κάθε φίδι και να λέμε ότι θα μας δαγκώσει. Κανένα φίδι δεν θέλει να εμπλακεί με άνθρωπο και κανένα φίδι δεν θέλει να δαγκώσει κάτι που δεν θα το φάει, που δεν θα χωρέσει στο στόμα του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι καλά είναι να παίρνουμε τα μέτρα μας και να υπάρχει αυτή η απόσταση απέναντι σε εμάς
και στα αυτά τα όμορφα που πρέπει που να απευθυνθούμε σε περίπτωση που έρθουμε ακόμα και σε οπτική επαφή. Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη υπάρχουν και περιοχές της ενδοχώρας, υπάρχουν και χωριά. Σε περίπτωση που έρθει κάποιος σε οπτική επαφή, τι πρέπει να πράξει? Και δεν μπορεί να φύγει μόνο το ΦΥ, δεν υπάρχει έτσι διέξοδος. Νομίζω ότι αν θα καλέσει, εκεί στην Κρήτη έχετε από το Πανεπιστήμιο Εξαίρετους Επιστήμονες, που είναι και εστιατολόγοι πολλοί κάποιοι, αλλά νομίζω αν θα καλέσουν την πυροσβεστική υπηρεσία θα έχει και τα κατάλληλα εργαλεία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να έχεις τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσεις να πιάσεις το ερπετό και να το διώξεις. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε καλά και την οικολογία του είδους, το πώς συμπεριφέρεται. Ένα φίδι που είναι εγκλωβισμένο, πάντα να ξέρετε ότι θα αμυνθεί. Είναι λογικό αυτό, είναι λογική. Έτσι θα πάμε στην πλευρά που είναι, με την άποψη πάντα της επίθεσης από το φίδι. Έχει εκεί πέρα οι προσβεστικές υπηρεσίες, έχουν κάποια σχετική εκπαίδευση ώστε να απομακρύνουν κάποια τέτοια φίδια. Εάν η πυροσβεστική υπηρεσία δεν μπορεί, νομίζω θα βρει κάποιον επιστήμονα ερπετολόγο που μπορεί να είναι κάπου εκεί στο Πανεπιστήμιο ή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να δώσει οδηγίες και να μπορέσει να απομακρυνθεί το φίδι. Δεν προσπαθούμε εμείς να διώξουμε κανένα φίδι. Μάλιστα. Δεν προσπαθούμε να πιάσουμε κανένα φίδι. Είναι σημαντικό να μην ερχόμαστε σε επαφή με τα ζώα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα αμυνθούν και η άμυνά τους είναι η επίθεση. Και τις περισσότερες φορές εμείς μπαίνουμε στο χώρο τους, κύριε Παναγιωτόπουλο, και όχι αυτά στο δικό μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να σας πω ότι παρόλο που μπορεί να μην έχετε ιοβόλα φίδια έτσι όπως είναι η οχιά στην Κρήτη, να ξέρετε όμως ότι κάποιο φίδι, αν έχει δαγκώσει ίσως και ένα ποντίκι ή οτιδήποτε άλλο ή έχει φάει, μπορεί από το στόμα του να πάθει κάποιος μια μικρή μόλυνση. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα πιάνουμε αν δεν είναι κάποιος ειδικός, ή να παίρνουμε οδηγίες από ειδικούς. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω από την όμορφη Καστοριά. Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.